Λοιπόν, είναι μπορεί μαζί να μας. Γίνει αυτό και πώς θα γίνει αυτό, ο ρε Μαρία. Ο πρόεδρος του Internet Now, ο Νίκος Βασιλάκος. Νίκο, καλημέρα σας, και καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ θα δείξουμε τώρα πώς μπορεί να συμβεί αυτό. Τι είναι αυτό το κουμπί, πώς θα το πατάει μια γυναίκα που κινδυνεύει. Ωραία. Και πώς θα φτάνει το σήμα στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν κάνει μια αναπαράσταση αυτού του κουμπιού που έρχεται. Μάλιστα. Να πούμε και να διευκρινίσουμε ότι αυτό το κουμπί ακόμα δεν είναι εδώ. Περιμένουμε να περάσει νομοθετική ρύθμιση και να υπάρχει δυνατότητα. Αυτό το κουμπί θα είναι όπως αυτό εδώ, το κόκκινο κουμπί που βλέπετε κάτω. Αυτό εδώ. Ναι. Το οποίο θα υπάρχει στο κινητό. Το οποίο υπάρχει στο κινητό. Όταν το πατήσω παρατεταμένα, μου λέει send a panic. Να στείλω. Εμείς λοιπόν τώρα για τις ανάγκες τις τηλεοπτικές μας θα δείξουμε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα με την επίγουσα κλίση. Θα υπάρχει δηλαδή μόνιμα, όπως βλέπετε εδώ, αυτό το κουμπί το κόκκινο, είναι το κουμπί πανικού, το οποίο μπορεί μια γυναίκα να το πατήσει απευθείας, τη βγάζει send a panic, που σημαίνει στείλε σήμα ότι κινδυνεύει. Ναι. Λοιπόν, εμείς τώρα πώς θα το κάνουμε. Με την λειτουργία... Γράμμα, παιδιά. Ναι. Συγγνώμη, ναι, σωστό. Με τη λειτουργία... Α, με βγάζει από τον κατοπτρισμό, ένα λεπτό να ξανασυνδεθεί στον κατοπτρισμό, για να το δείτε, γιατί τώρα έχει βγάλει το σύστημα που δείχνει. Θα δείτε λοιπόν πώς γίνεται. Είναι, υπάρχει περίπτωση όμως, όταν ενεργοποιώ την ασφάλεια... Είσαι μέσα λοιπόν. Είμαι μέσα λοιπόν. Πολύ ωραία. Δεν θα συνδεθούμε και οι δύο, οπότε θα κάνουμε τη δική σου πλευρά τώρα. Ναι, έχω εγώ μια έκτακτη ανάγκη. Ατύχημα, τροχαίο. Έχω μείνει σε μια κατάσταση που είμαι μόνος με το κινητό μου. Ναι. Και θέλω να ειδοποιήσω και να πω ότι υπάρχει, παιδιά, ζήτημα και δεν μπορώ να κάνω φωνητική κλίση. Επίγουσα κλίση λοιπόν. Ωραία. Πατάμε. Κούνησέ το αυτό με το χέρι σου, να πάει προς τα δεξιά. Τέρμα, έφυγε, κάνω σως, ανοιχτό. Α, και απευθείας φεύγει η κλίση. Στο 112. Βάλτε στο μικρόφωνο σου να ακούγεται. Για δική σας ασφάλεια, 112 γραμμή, έκταξη ανάγκης. Γεια σας, συγγνώμη, κατά λάθος κάλεσα. Εντάξει, καλημέρα. Καλημέρα. Για να μην απασχολούμε. Ναι, αλλά πρόσεξε τι θα γίνει τώρα. Ειδοποίηση επαφών έκτακτης ανάγκης. Πάμε πάλι. Τώρα θα το δεις. Θέλουμε να μας ξανασυνδεθείς, Νίκο. 2-1-0. Μπαμ. Ειδοποιήθηκαν οι επαφές έκτακτης ανάγκης. Ποια είναι η επαφή έκτακτης ανάγκης που έχω βάλει? Η αστυνομία. Η Μαρία Αναστασοπούλου. Ένα συγγενικό πρόσωπο. Όποιος θέλω εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Και λαμβάνει. Μήνυμα. Τώρα κοίτα το κινητό σου. Απευθείας μου ήρθε μήνυμα. Σου έρχεται μήνυμα και λέει πληροφορίες. Νίκος Βασιλάκος, 48 ετών. Ιατρικές παθήσεις. Τι έχει εδώ ο Νίκος? Διάβασε, Γιώργο, τι καλημέρα, γίνεται. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα. Εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που θα ξεκινήσει για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ναι, θα συμμετέχουν αρχικά γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί. Σωστό. Αυτές οι κακοποιημένες γυναίκες λοιπόν θα έχουν τον μπουτόν αυτό και κατευθείαν δεν θα πηγαίνει σε ένα οποιοδήποτε πρόσωπο, θα πηγαίνει στην αστυνομία. Ναι. Η αστυνομία θα παίρνει τα στοιχεία, η οποία θα έχει καταγεγραμμένα και τα στοιχεία της Μαρίας, για παράδειγμα, που βρίσκεται, ναι, που μένει, ότι μένει, ας πούμε, στη Λιβαδιά. Και ναι. Γιώργο, οδό τάδε. Δες και πατώντας το κουμπί, έτσι, ναι, δεν είναι ότι θα ειδοποιείται το οποιοδήποτε πρόσωπο, η αστυνομία, η οποία θα παρεμβαίνει αμέσως προκειμένου να βοηθήσει. Εδώ όμως ο Νίκος, κοίτα τι μας δείχνει τώρα. Πώς έρχεται το μήνυμα σε μένα. Έρχεται τοποθεσία στο πού βρίσκεται ο Νίκος, που κινδυνεύει. Και από κάτω. Επίγον σως, ο χρήστης Νίκος Βασιλάκος πραγματοποίησε επίγουσα κλίση από αυτή την καταπροσέγγιση. Αυτό θα μπορεί να γίνει και τώρα για οποιοδήποτε πολίτη. Γίνεται τώρα, λειτουργεί. Για οποιοδήποτε πολίτη. Γίνεται. Αλλά το πιλωτικό πρόγραμμα θα αφορά καταγεγραμμένα πρόσωπα. Είπαμε την περίπτωση που μια γυναίκα λέει με απειλεί ο άντρας μου. Έτσι. Και έχει διαταχθεί από την αστυνομία να μην πηγαίνει στο σπίτι. Αυτός. Να μην πλησιάζει το σπίτι που μένει η γυναίκα την οποία κακοποιούσε. Αλλά αυτός πηγαίνει. Και εκείνη τη στιγμή, εκείνη, έχοντας το τηλέφωνο δίπλα της, πατάει το κουμπί. Πατάει το κουμπί για να ειδοποιήσει χωρίς προφορική ηλεκτρική επικοινωνία. Τίποτα. Το σημαντικό. Η αστυνομία θα δέχεται το μήνυμα και σε ελάχιστο χρόνο θα πρέπει να πάει στο σπίτι της Μαρίας. Αυτό το κόκκινο κουμπί μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα κινητά. Σε όλα τα κινητά μπορεί να τοποθετηθεί. Θα αφορά όμως μόνο κακοποιημένες γυναίκες. Μέχρι να έρθει η ώρα της αστυνομίας, γιατί η αστυνομία ενεργοποιεί 2 τηλεφωνικά κέντρα και πρέπει να εκπαιδευτούν οι συνάδελφοι αστυνομικοί να μπορούν να διεκπεραιώνουν αυτές τις κλίσεις όπως το 112. Το 112 υπάρχει πάντως με τον τρόπο από αυτό που μας έδειξε, θα λειτουργεί. Ναι. Και θα είναι άμεσα και αποτελεσματική η αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων για μια γυναίκα είναι που βρίσκεται. Πολύ σημαντικό. Εκείνη. Δηλαδή πρέπει να μπορεί να ειδοποιήσει. Και πρόσεξε, έγινε περιστατικό που έπεσα, πέφτω εγώ τώρα κάτω. Και το ρολόι κάνει αυτόματη ειδοποίηση.
Επειδή έχει πέσει το smartwatch βλέπει ότι υπάρχει αλλαγή στην κατάστασή μου. Ήμουν όρθιος και ξαφνικά παθαίνω ένα κεφαλικό χτύπα ξύλο. Με το που συμβαίνει αυτό, σε ειδοποιεί αμέσως, Μαρία. Δηλαδή στο κινητό σου έρχεται ένα μήνυμα που λέει ο χρήστης Νίκος Βασιλάκος που σε έχει βάλει επαφή άμεσης ανάγκης και μπορώ να βάλω πάνω από μία. Μπορώ να βάλω τρεις, τέσσερις, όλη μου την οικογένεια. Σκεφτείτε μπορώ να το ότι υπάρχει. Και τα παιδιά με τους γονείς. Ναι. Αντίστοιχα, σωστά. Και να βλέπω για ότι να το παιδί μου. Μία εφαρμογή που συνοδευτικά με αυτή που θα λειτουργήσει πολιτικά, πιλωτικά, είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Νίκο, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Νίκο μου. Σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε αφού θυμίσουμε ότι έχουμε μια αυτοκινητάρα που σας περιμένει.